Η συνάντηση εκείνων που πρόκειται να συγκροστούν στο συνέδριο δεν έγινε στην Κουμουνδούρου, αλλά σε γνωστό στέκει της Αθήνας. Ο Στέφανος Κασελάκης, κατά τη διάρκεια βραδινής βόλτας, όπως είπε, εντόπισε τον πυρήνα των 87 να δειπνεί σε γνωστό στέκει του Παγκρατίου. Στο τραπέζι βρίσκονταν μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χρήστος Πύρητης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, αλλά και ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Κατά τύχη ήταν εκεί πέρα η συγκεκριμένη ομάδα. Μάλιστα, όταν έφτασα, τους έκανα και μια πλακίτσα. Τους λέω: τι γίνεται, φράξια εδώ πέρα. Και με προσκάλεσαν να καθίσω μαζί τους. Η απρόσμενη συνάντηση έγινε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και με το συνέδριο να μοιάζει έτοιμο να τυναχτεί στον αέρα. Καθώς η πλειοψηφία κατηγορεί τον Στέφανο Κασελάκη ότι επί της ουσίας προκαλεί αντισυγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από το συνέδριο για να υποστηρίξει την ανατροπή της απόφασης για τον αποκλεισμό του. Οι αντισυγκεντρώσεις, όπως προαναγγέλθηκαν σήμερα με δημόσιες δηλώσεις, ανήκουν ως μέθοδοι στους αντιπάλους και τους πολέμιους της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα προστατέψει και τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα μέλη του και κυρίως την ιστορία και το μέλλον του. Να μην επικαλούνται υποκριτικά τη δημοκρατία στο κόμμα όσοι έφτιαξαν παράλληλες δομές με μητρό μελών και ξεχωριστό κτίριο. Η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δημοκρατίας μας. Εάν δεν υπήρχε, δεν θα είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ισχύει αυτή η κατηγορία, αλλά εδώ που βρισκόμαστε, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν σύνεδροι που έχουν κοπεί, διότι δεν υπάρχουν σύνεδροι που έχουν ανακηρυχθεί. Καλό λοιπόν το κόμμα να μην αποκλείσει κανέναν. Η συζήτηση πάντως δεν κύλησε χωρίς ένταση, καθώς μεταξύ άλλων βρέθηκαν στο επίκεντρο οι καταγγελίες Νοτοπούλου για μπούλινγκ από τον Στέφανο Κασελάκη, οι αναφορές του σε μαύρα ταμεία για τις οποίες διαμαρτυρήθηκε ο Χρήστος Πύρητσης. Εγώ δεν είπα ποτέ για μαύρα, επί Αλέξη. Είπα ότι εγώ ως πρόεδρος, επειδή είμαι Αμερικανός πολίτης, δεν μπορώ να καλύψω έξοδα του κόμματος με μαύρα. Τι εννοείς ότι επί Αλέξη καλύπτονταν με μαύρα? Εσύ δεν έχεις διοικήσει ούτε περίπτερο. Εμείς ήμασταν κυβέρνηση. Εγώ έχω υπογράψει συμβάσεις δισεκατομμυρίων και δεν σου επιτρέπω να μου λες για μαύρα. Στις αιτιάσεις της Κατερίνας Νοτοπούλου, ο Στέφανος Κασελάκης αρνήθηκε πως έγινε bullying. Δεν αποκατέστησες ποτέ την αλήθεια. Μα δεν έγινε bullying. Τότε γιατί μου ζήτησες συγγνώμη? Ήταν υποκριτική η συγγνώμη σου? Όχι, αληθινή ήταν. Εμείς λύνουμε τα θέματα πολιτικά, δεν κάνουμε μηνύσεις. Εάν θες, δώσε άδεια να δημοσιευθούν όσα έχουν γραφτεί. Ο πρόεδρος δεύτερου κόμματος στη χώρα δεν μπαίνει σε κουτσομπολιά και δεν έχει ανάγκη να κάνει με τα μεσονύχτιες διαρροές. Την ίδια ώρα η μάχη συνεχίζεται για το εάν και πόσοι σύνεδροι θα κοπούν από το συνέδριο, καθώς είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των καταγγελιών για παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία. Το γεγονός όμως πως ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί αποτελέσματα άναψε φωτιές στην πολιτική γραμματεία, με τη Θεοδώρα Τζάκρη και την Όλγα Γεροβασίλη να ανταλλάσσουν πειρά. Η πρακτική μαζικών αποκλεισμών είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την αριστερά. Κανένα κομματικό όργανο δεν δικαιούται βάσει καταστατικού να επέμβει και να αποκλείσει συνέδρους που εκλέχθηκαν από τα μέλη του κόμματος. Εσύ που είσαι μέλος του ίδιου οργάνου δεν είσαι γραφειοκρατία. Αφού είσαι εκλεγμένο μέλος όπως και εμείς, δεν έχεις δικαίωμα να στοχοποιείς όλους μας οριζοντίως, ούτε να προβάλλεις την εκλεγμένη γραμματέα του κόμματος. Αν μπορούσε να γίνει θεσμικά η πρώτη, που δεν θα έπρεπε να είναι μέλος, εδώ μέσα είσαι εσύ. Με όσες ύβρις έχεις εξαπολύσει όλο αυτό τον καιρό. Το συνέδριο ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή και η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πλέον να κρέμεται από μία κλωστή. Αν θέλετε απειλητικό, μου είπατε δεν θα έπρεπε να έχω θέση στην πολιτική γραμματεία και εν πάση περιπτώσει ότι στην επόμενη πολιτική γραμματεία δεν θα με φωνάξει, κύριε Γεροβασίλη. Γιατί στο χέρι με ύφος, μάλιστα μπορώ να σας πω, επωνοματάρχη Βασιλική Χρωβουλακή τη δεκαετία του 50. Είναι στο χέρι τη κυρία Γεροβασίλη να με φωνάξουν, όχι σε ένα όργανο το οποίο έχω εκλεγεί.